Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ. Τώρα πάμε να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Είχαμε παρουσιάσει έτσι πριν κάποιο διάστημα το βίντεο κλιπ του Εισαγγελέα, το La Familia. Σήμερα κυκλοφόρησε ένα νέο βίντεο κλιπ, η Εξίσωση. Ο Γιώργος Εντεμέντες είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλοτάξιδο το νέο βίντεο κλιπ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω όλοι όσοι θα με δούνε και θα με γνωρίσουν ή με γνωρίζουν ήδη να δούνε το βίντεο κλιπ και εύχομαι να είναι όλοι καλά. Κυκλοφόρησε σήμερα να πούμε. Ναι, στις 3 το μεσημέρι. Ναι, ναι, ακριβώς. Στις 3 το μεσημέρι, δηλαδή είμαστε οι πρώτοι που το προβάλλουμε τηλεοπτικά. Να το δούμε όμως για να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Εννοείται. Νομίζω πως κάνω το πόλεμο, μα έχω τη νίκη μες στο DNA. Τώρα πια με χαιρετάνε, όσοι μου λέγα παλιότερα άκου τι λέει. Όσοι το παίζανε Τόνι Μοντάνα, όμως δεν ήτανε σημαδεμένοι. Είναι κάπου ξεχασμένοι, μες στον υπόκοσμο κάπου χαμένοι. Όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, πάντα λυνώ την εξίσωση. Όσο κι αν με θέλουνε σκλάβο, εγώ θα φέρω τη λύτρωση. Δεν με αγγίζει κανείς, αυτό ονομάζεται δήλωση. Ήμουν στον πάτο, γνωρίζω τα πάντα, γνωρίζω την κάθε περίπτωση. Όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, πάντα λυνώ την εξίσωση. Όσο κι αν με θέλουνε σκλάβο, εγώ θα φέρω τη λύτρωση. Δεν με αγγίζει κανείς, αυτό ονομάζεται δήλωση. Ήμουν στον πάτο, γνωρίζω τα πάντα, γνωρίζω την κάθε περίπτωση. Είδα αλλαγές, όχι το χρόνο να κλείνει πληγές. Είδα με τα μάτια μου τι είναι τα βάσανα και τι ο πόνος στις εργατικές. Είδα τους φίλους να χάνονται, πήραν αποφάσεις διαφορετικές. Άλλους τους είδα στις εντατικές κι άλλους να μπαίνουν στις φυλακές. Όλα τα έκθεσα από το μηδέν και ποτέ δεν πουλώ την ψυχή μου. Δεν έβλεπα, δεν άκουγα, δεν μίλαγα. Έγραφα μόνο στο χαρτί μου. Έκλεισα στόματα άλλων κρατώντας μόνο τη σιωπή μου. Ο θανάτος η ζωή μου. Αν τα βάλει κάποιος μαζί μου, είναι και σίγουρα είναι δική μου. Οι καταιγίδες με εμπόδιζαν, μα τώρα βρήκα τον δρόμο μου. Δεν φοβάμαι κανέναν και τίποτα, τον εαυτό μου έχω για φόβο μου. Ρωτάνε πως βγήκα απ' την Άβυσσο, τους λέω πως είχα τον τρόπο μου. Ρωτάνε πως τους τσακίζω, τους απαντώ με τον λόγο μου. Όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, πάντα λυνώ την εξίσωση. Όσο κι αν με θέλουνε σκλάβο, εγώ θα φέρω τη λύτρωση. Δεν με αγγίζει κανείς, αυτό ονομάζεται δήλωση. Ήμουν στον πάτο, γνωρίζω τα πάντα, γνωρίζω την κάθε περίπτωση. Όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, πάντα λυνώ την εξίσωση. Όσο κι αν με θέλουνε σκλάβο, εγώ θα φέρω τη λύτρωση. Δεν με αγγίζει κανείς, αυτό ονομάζεται δήλωση. Ήμουν στον πάτο, γνωρίζω τα πάντα, γνωρίζω την κάθε περίπτωση. Όλα όσα έμαθα, όσα διδάχτηκα, μου τα διδάξαν αυτά τα λιμέρια. Πανήλικοι βγάζω μαχαίρια με τη χειροπέδα στα χέρια. Όμως εγώ προτιμώ να κοιτώ τα αστέρια και να φτιάχνω όνειρα μες στο μυαλό, ελπίζοντας πως θα τα φτάσω μια μέρα. Εισαγγελέας, πως είναι η κοινωνία μας. Άντε δες το μέσα στις φαβέλες. Κρεμασμένα παπούτσια πάνω σε κολόνες και ματωμένες φανέλες. Οι γειτονιές είναι σκληρές και μεγαλώνουν λεβέντες. Πάνω απ' όλα η ψυχή μας μετράει, όχι βιτρίνες και οι καθρέφτες. Αν δεν βγήκες μέσα τη λάσπη, τότε δεν μοιάζει με εμάς. Όσο δύσκολα περνάς, την κάθε σου μέρα να την εκτιμάς. Με βιάζεσαι να μεγαλώσεις, όλα θα έρθουνε σιγά. Όπως και εμείς, φτύσαμε αίμα να βγούμε από το πουθενά. Όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, πάντα λυνώ την εξίσωση. Όσο κι αν με θέλουνε σκλάβο, εγώ θα φέρω τη λύτρωση. Δεν με αγγίζει κανείς, αυτό ονομάζεται δήλωση. Ήμουν στον πάτο, γνωρίζω τα πάντα, γνωρίζω την κάθε περίπτωση. Όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, πάντα λυνώ την εξίσωση. Όσο κι αν με θέλουνε σκλάβο, εγώ θα φέρω τη λύτρωση. Δεν με αγγίζει κανείς, αυτό ονομάζεται δήλωση. Ήμουν στον πάτο, γνωρίζω τα πάντα, γνωρίζω την κάθε περίπτωση. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Καλό τάξιδο να είναι, να έχει επιτυχία όπως είχε και το προηγούμενο, το La Familia. Τα γυρίσματα στην Καλαμάτα και σε αυτό, έτσι. Ναι, όλα στην Καλαμάτα. Όλα στην Καλαμάτα. Τώρα ξεκινάει το βιντεοκλίπ από ένα γύρισμα στο Μεσσηνιακό γήπεδο, στην Καταπακτή. Είναι ένα σημείο που δεν το γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Ναι, ναι. Είναι ένα σημείο το οποίο μόνο οι υπαλλήλοι θα γνωρίσουν και θα καταλάβουν ποιο είναι. Είναι η Καταπαχτή
στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, όπου εκεί έχουν αγωνιστεί μεγάλοι παίκτες που έχουν περάσει από τη Μαύρη Θύελλα και από άλλες πολλές μεγάλες ομάδες. Εκείνη η καταπαχτή, όπως είπα. Και επιλέξαμε αυτό το μέρος για να γυρίσουμε ένα πλάνο από το βίντεο κλιπ, καθώς πιστεύω ότι πολλοί που γνωρίζουν θα ενθουσιαστούν, γιατί είναι και λίγοι οι οποίοι έχουν καταφέρει να μπουν μέσα σε αυτή την καταπαχτή και λίγοι είχαν την ευκαιρία να το δούνε. Γι' αυτό και οι παλαιοί που θα με δούνε και ας πούμε οι fans, οι θαυμαστές της Μαύρης Θύελλας, θα το νιώσουν αυτό το βίντεο κλιπ, πιστεύω. Εσύ είσαι και ποδοσφαιριστής άλλωστε, οπότε τα γνωρίζεις όλα αυτά. Για πες μας τώρα για τους στίχους του τραγουδιού αυτού. Τι θέλουν να πούν, πόσο καιρό κράτησε και ποιο ήταν το ερέθισμά σου για να το γράψεις. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, το βίντεο κλιπ, έχει τίτλο «Εξίσωση». Βέβαια, πολλοί όταν θα ακούσουν το «Εξίσωση» θα πούνε «Για τα μαθηματικά μιλάς». Καμία σχέση. Καμία σχέση θα πω. Μιλώ για τις εξισώσεις, δηλαδή τα προβλήματα που πρέπει κάποιος να λύσει, όχι στα μαθηματικά, αλλά στη ζωή του. Ένα απρόβλημα, μια εξίσωση δηλαδή που αναφέρω και τονίζω κυρίως σε αυτό το βίντεο κλιπ, σε αυτό το τραγούδι, είναι όλοι αυτοί οι χλεβασμοί, οι ειρωνίες και οι κοροϊδίες που δέχονται οι άνθρωποι και εγώ στην προκειμένη περίπτωση που, τα βιώνω όλα αυτά χρόνια μέχρι και σήμερα και αναφέρομαι για αυτά. Παρόλα αυτά, μέσα από αυτό το τραγούδι θέλω να δείξω πως πρέπει να αποφεύγουμε όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια, να μην ακούμε τους άλλους και να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Να εστιάζουμε σε αυτό που θέλουμε και να μην ακούμε τους άλλους. Γιατί πάρα πολλά παιδιά, της ηλικίας μου κυρίως, έχουν παρατήσει τα όνειρά τους και αυτά που αγαπάνε, επειδή πάρα πολλοί τους έχουν πει ότι δεν κάνεις γι' αυτό. Είσαι άχρηστος, μην κυνηγάς το όνειρό σου και μην κάνεις αυτό που αγαπάς. Επηρεάζονται. Και επηρεάζονται και παρασύρονται. Και είναι ένα μεγάλο λάθος, γιατί άμα έχεις περάσει από αυτά τα μονοπάτια, της δυσκολίας δηλαδή, της αποτυχίας κλπ, γνωρίζεις πώς είναι. Γι' αυτό, άμα κάτι δεν σου αρέσει, δεν χρειάζεται να το κρίνεις, γιατί νιώθεις πραγματικά μέσα σου την προσπάθεια που δίνει ο άλλος για να φτάσει αυτό που θέλει. Yeah. Αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι μέσα από την άνεση του καναπέ τους, πίσω από μία οθόνη, θα σε κρίνουν και θα σε χλεβάσουν. Γι' αυτό θέλω να πω στα παιδιά που θα με ακούσουν και το λέω πάντα σε κάθε συνέντευξή μου, είναι να κυνηγάνε τα όνειρά τους, να μην παρατάνε αυτό που κάνουν και να κάνουν πάντα αυτό που αγαπάνε. Αυτή είναι η μία εξίσωση. Και είναι και άλλες εξισώσεις. Πολλές οι εξισώσεις που μπαίνουν έτσι στη ζωή μας και τις περισσότερες φορές είναι και δύσκολες, που δεν μπορούμε να τις λύσουμε και εύκολα. Αλλά όπως είπες και εσύ, πρέπει να έχουμε στόχο, να κυνηγάμε τα όνειρά μας, προκειμένου έτσι να τα πετύχουμε. Το La Familia πήγε καλά. Πώς πήγε? Ναι, θεωρώ πολύ καλά. Ήταν μια βελτίωση. Πήγε περίπου στις 17.000 προβολές αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που με βοήθησε και με στήριξε σε αυτό το βήμα μου. Ήταν το πρώτο μου βίντεο κλιπ και έχει μια μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα αυτό. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με σχέση τα προηγούμενα μου τραγούδια πήρε παραπάνω προβολές και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι το La Familia το αγαπώ ιδιαίτερα σαν τραγούδι γιατί εκτός ότι είναι και το πρώτο μου βίντεο κλιπ είδα και πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο και στις συναυλίες που το τραγούδισα ένιωσα τον κόσμο να είναι δίπλα μου και να τραγουδάει μαζί μου και ήταν ένα μοναδικό συναίσθημα. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ περήφανος για τον εαυτό μου που έχω φτιάξει αυτό το τραγούδι γιατί και μου έδωσε την έμπνευση να γράψω και άλλα τραγούδια και να συνεχίσω να κάνω αυτό που θέλω. Άρα έχεις και άλλα τραγούδια στο σιρτάρι, έτσι, που θα τα δούμε στην πορεία. Αυτό από είναι δεδομένο. Και πολύ καλύτερα. Καλύτερα. Ναι. Ωραία. Εμείς ευχόμαστε να προχωράνε, να γίνονται όλο και καλύτερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, από ό,τι είδαμε, η εξίσωση. Και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Σε έχουμε δει, βέβαια, και στη σκηνή και στην πλατεία. Και η ανταπόκριση των παιδιών είναι μεγάλη απέναντι στο πρόσωπό σου, είναι αλήθεια. Έτσι, ναι, πώς ναι, νιώθεις? Ναι, ναι. Είναι πραγματικά συγκινητικό θα έλεγα, γιατί βλέπω τα παιδιά της ηλικίας μου να με στηρίζουν άπειρα πάρα πολύ, αλλά δεν είναι μόνο τα παιδιά της ηλικίας μου, είναι και οι μεγαλύτεροι. Είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι μητέρες, οι πατέρες και είναι ένα πραγματικά απίστευτο συναίσθημα
γιατί βλέπεις ότι αυτά που γράφεις εσύ στο δωμάτιό σου το βράδυ αργά, αυτά που βγάζεις μέσα από την ψυχή σου, να αγγίζουν και τις ψυχές άλλων ανθρώπων. Και πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να νιώσει κάποιος. Και θέλω αυτούς τους παλμούς, αυτή την αδρεναλίνη που νιώθω πριν να ανέβω στη σκηνή, τη θέλω στη ζωή μου και είναι κάτι απίστευτο πραγματικά. Την έχεις νομίζω, γιατί ασχολείσαι με ποδόσφαιρο, είσαι και στα μαθήματά σου εντάξει. Πρώτη ηλικίου. Πρώτη ηλικίου. Πρώτη ναι. ηλικίου. Καλή επιτυχία να έχεις έτσι και στις σπουδές σου. Στη μουσική. Σε όλα. Ναι, ναι. Εμείς ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Καλοτάξεδο και πάλι το βίντεο κλιπ αυτό και εύχομαι να παρουσιάσουμε και το τρίτο βίντεο κλιπ στην πορεία. Θα έρθει σύντομα, εννοείται. Θα έρθει σύντομα, έτσι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.